για μας. Γνωρίζαμε από πριν την δυναμική του, του Ολυμπιακού και την ποιότητα που διαθέτει σαν ομάδα. Αυτό που είχα πει στα παιδιά από πριν είναι ότι δεν είναι από τους ειδικού και συλλεπτομέρειες ακόμα το παραμικρό λάθος σχόλιο αυτής αυτή μάλλον να το μεταλλευτεί. Και νομίζω ότι αυτό έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Βρεθήκαμε πίσω σχόλιο με 2-0, με δύο γκολ τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε αποφύγει. Αλλά το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Και είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των, των παιδιών. Σίγουρα το σκορ θεωρώ και πιστεύω ότι η έκταση που πήρε λίγο θα μπορούσε να είναι καλύτερα τα πράγματα για μας. Αλλά όπως είπα και πριν, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε. Ο δρόμος για μας είναι ανηφορικός, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Έχουμε τη διακοπή μπροστά μας, να ξεκουραστούμε, να διορθώσουμε τα λάθη μας, να κοιτάξουμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτά. Για να μπορούμε να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε καλύτερα στο επόμενο παιχνίδι. Θέλει να κάνει κάτι για τους ακούσεις. Εγώ, Κολέ, καλησπέρα. Είδαμε τη Λαμία στο σχήμα του παιχνιδιού να μην παίρνει αμυντικά, να μην φοβάται τον Ολυμπιακό, να παίζει ανοιχτά. Έτσι θα βλέπουμε τη Λαμία να παίζει σε όλο το πρωτάθλημα. Και θεωρείτε ότι τελικά αυτό αποδείχθηκε, ότι πήρατε μεγάλο ρίσκο με αυτή την τακτική? Δεν νομίζω ότι παίξαμε πάρα πολύ ανοιχτά και πολύ επιθετικά. Ήμασταν συμπαγείς στο Ποντενέχρονο, αρκετά συμπαγείς. Οι γραμμές μας ήταν κοντά. Δεν είμαστε τους προπονητές που παίζουν αμυντικά ή επιθετικά. Το κάθε παιχνίδι για μένα είναι ξεχωριστό. Διαβάζουμε τον αντίπαλο όσο μπορούμε καλύτερα. Όπως είπα και πριν, στο Ποντενέχρονο νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν όσον αφορά το σκορ καλύτερα. Κάναμε κι εμείς δύο-τρεις ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε εκεί, αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί στην τελική προσπάθεια, να έχουμε πάλι ένα γκολ. Οπότε τα πράγματα σίγουρα θα ήταν διαφορετικά. Οπότε αυτό όμως, όπως είπα και πριν, είναι. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα. Είδαμε μετά το 62, όταν δέχτηκε. Καλησπέρα. Είδαμε μετά το 62ο λεπτό, όταν έγινε η αλλαγή στην αλλαγή, δηλαδή η αναγκαστική αλλαγή, και έπειτα υπήρξε το αυτογκόλ του Βασιλαντονόπουλου, τη Λαμία να παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από ό,τι είχε μέχρι εκείνο το λεπτό. Δηλαδή από εκεί που έπαιζε επιθετικά, έπαιζε ωραία, έπαιζε σωστά, αγχώθηκε πολύ ψυχολογικά, ενδεχομένως κατέρευσε εντός εισαγωγικών από ένα σημείο και το είδατε εσείς κάτι τέτοιο και θεωρείτε ότι πρέπει να κάνετε κάτι για να το αλλάξετε μελλοντικά? Δεν νομίζω ότι κατέρευσε η ομάδα. Σίγουρα θα πέσουμε στο Κασέρι τον Ολυμπιακό και το σκόρ 3-0. Γιατί στο σημείο εκείνο, όπως αναφέρατε, ο προσβεστής μας είχε πει έξω και παίζαμε και με 10 παίχτες. Που κανονικά θα πρέπει να ήταν μέσα στο γήπεδο. Απλά λόγω του προβλήματος φοβηθήκαμε ότι είχε κάποιο πρόβλημα στα πλευρά, κάποιο κάταγμα που ήταν αναγκαστικά δική έξω και μέχρι να γίνει αλλαγή πέρασαν κάποια 10 λεπτά. Και ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να εκμεταλλευτεί αυτές τις υπεραριθμίες. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Όπως είπα και πριν, όταν είσαι πίσω στο σκόρ μας ο Γαρσιάκη 3-0, καταλαβαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Αυτό όμως δεν ακυρώνει και την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μας και την προσπάθεια των παιδιών. Και όπως είπα και πριν, συνεχίζουμε κάτω το κεφάλι, πάρα πολύ δουλειά και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο μας παιχνίδι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.